στην πρώτη ημέρα του τετραήμερου εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκευαστού η Ανατολική Ρωμιλία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα μετά από αρκετά χρόνια βρισκόμαστε εδώ με σύμμαχο τον καιρό για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Την εκδήλωσή μας τιμάμε την παρουσία της η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κυρία Πατουλίδου Βούλα. Θα θέλαμε να την καλέσουμε επί σκηνής για ένα σύντομο χαιρετισμό. Είχε προπονητή της έναν πάρα πολύ αγαπημένο φίλο δικό μου, τον Γρηγόρη τον Ζαγόρο. Οπότε έχει μάθει και στα δύσκολα έχει μάθει να αναγνωρίζει και εκείνο που θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί την παράδοσή μας την ποτίζεται και είναι η ρίζα της ταυτότητάς μας. Δεν πρέπει να τη χάσουμε. Αν τη χάσουμε, είμαστε ένας πορτός για όλους. Οπότε άνθρωποι σαν και εσάς, χωριά έτσι όπως είναι αυτό το σκευαστό, ειλικρινά σας λέω χαίρομαι και μακάρι να μπορώ να το τιμώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να μου ζητάτε πράγματα και να έχω τη δυνατότητα να ανταποκρίνομαι για ένα λόγο. Όλη αυτή η σειρά που είναι τα νέα παιδιά να μείνουν εδώ. Να μην φύγουν, να μην μαραζώσουν αυτές οι ομορφιές που εμείς οι μεγαλύτεροι τις έχουμε μάθει και μακάρι να τις τιμήσουν οι μικρότεροι. Για αυτή την Ελλάδα ρε γαμώτο όλοι μας. Χαίρομαι που έγινε ο δρόμος και με την βροχή δεν μας χάλασε, γιατί ξέρετε πολλές φορές έχουμε και άλλες υποχρεώσεις εδώ απέναντι σε ανθρώπους που κρατάνε καραούλια και ένα από την καρδιά μου μέσα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ να ξέρετε ότι η πόρτα μας δεν είναι ποτέ κλειστή εκεί της περιφέρειας, της αντιπεριφέρειας και του Δήμου και μακάρι να ανταποκρινόμαστε σε αυτά που εσείς θα μας ζητήσετε αρκεί να είναι λογικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Η σημερινή εκδήλωση αποτελείται από δύο μέρη και όπως όλοι γνωρίζετε είναι αφιερωμένη στα 40 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου μας. Το 1982 ιδρύθηκε για πρώτη φορά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκευαστού «Η Πρόοδος», ο οποίος αργότερα πήρε τη σημερινή του ονομασία «Η Ανατολική Ρωμιλία». 1982-2022. 40 χρόνια γεμάτα πολιτιστικές δράσεις, επιτυχίες, αναμνήσεις, γέλια, χαρές και προσπάθειες για τη διατήρηση του πολιτισμού μας, των ηθών και των εθήμων της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της Ανατολικής Ρωμιλίας. Ένα μικρό κομμάτι όλων αυτών που αναφέρθηκαν έχετε ήδη παρακολουθήσει στο βίντεο και θα συνεχίσετε να παρακολουθείτε παράλληλα με την εκδήλωση στον προτζέκτορα. Στην προσπάθειά μας λοιπόν για την πραγματοποίηση μιας επετειακής εκδήλωσης που έχει ως στόχο να γνωρίσουν οι νεότεροι και να ξαναθυμηθούν οι παλαιότεροι την αρχή και τη συνέχεια του Συλλόγου μας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τιμήσει τους προτεργάτες, τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, τους 30 ανθρώπους, οι οποίοι με την υπογραφή τους συνέλαβαν στο να είμαστε όλοι εμείς εδώ σήμερα μαζεμένοι. Ένας λοιπόν από αυτούς τους προτεργάτες ήταν και ο πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου Σκευαστού, ο κύριος Ιωάννης Δημόπουλος. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να διαβάσουμε μια σύντομη ευχαριστήρια επιστολή που λάβαμε μετά την επικοινωνία μαζί του, καθώς δεν μπόρεσε να είναι σήμερα κοντά μας. Αγαπητή σκευαστιανή, καλησπέρα σας. Καταρχήν ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας για την πρόσκληση που μου έστειλαν να παρευρεθώ για την επέτειο των 40 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου μας. Δυστυχώς όμως βρίσκομαι στο χωριό μου Δόξα Αρκαδίας στην Πελοπόννησο και έχω αναλάβει εδώ στο Συλλόγο εκπολιτιστικές εκδηλώσεις. Οπότε δεν μπορώ να σας τιμήσω με την παρουσία μου. Λυπάμαι πολύ γιατί θα μου δινόταν η ευκαιρία να συναντήσω παλιούς φίλους, αγαπητούς που έχω πολύ καιρό να δω. Νοερά όμως θα είμαι κάπου σε μια γωνιά της πλατείας και θα σας καμαρώνω. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή διασκέδαση. Σας θυμάμαι όλους και σας χαιρετώ. Γιάννης Δημόπουλος, γαμπρός του αναγνώστη Διοκάλκη. Σε
Ξεκινώντας λοιπόν με τις βραβεύσεις των ιδρυτικών μελών, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι μέσα σε αυτά τα 30 ιδρυτικά μέλη που τιμούνται σήμερα, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας. Αυτή είναι η αείμνηστη Διοκάκης Αναγνώστης του Μαγκάρθη, Διοκάκης Βασίλειος του Αναγνώστη, Γιώκας Απόστολος του Αλεξάνδρου, Δημητρίου Κωνσταντίνος του Αθανασίου, Δουδάκης Θεόδωρος του Αθανασίου, Κούκος Νικόλαος του Δήμου, Μαλτσάκης Αναστάσιος του Κυριάκου, Μουρτζιλάκης Κωνσταντίνος του Στεργίου, Ξανθούλης Γεώργιος του Ξανθούλη, Τσερνάκης Παντελής του Στυλιανού και Τσολακάκης Δημήτριος του Στεργίου. Θα τους θυμούμαστε πάντα και τους ευχαριστούμε για το έργο τους. Συνεχίζοντας, θα περάσουμε στα υπόλοιπα τιμόμενα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, πολλά από τα οποία βρίσκονται σήμερα εδώ στην πλατεία. Και θα παρακαλούσα λοιπόν τα άτομα αυτά ή τα συγγενικά πρόσωπα αυτών που δεν κατάφεραν να βρίσκονται εδώ, να ανεβαίνουν στη σκηνή στο άκουσμα του ονόματός τους. Τα ονόματα θα ανακοινωθούν με αλφαβητική σειρά, όπως και αναγράφονται στο πρώτο καταστατικό του Συλλόγου, αυτό του 1982. Αθανασιάδου Γεωργία του Δήμου. Δημητρίου Αθανάσιος του Κωνσταντίνου. Δημόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου. Διαμαντόπουλος Στέργιος του Ιωάννου. Δουδάκης Θεόδωρος του Δήμου. Κοκκινίδης Χαρίτος του Χαρίλαου. Κούκος Λαμπρινός του Δήμου. Πού είναι ο κύριος Λαμπρινός? Είναι εδώ, τον είδα. Κουτμά Μαρία του Παναγιώτου. Μαύρος Κωνσταντίνος του Χριστοφόρου. Νικολαή Βουτούλα του Κωνσταντίνου. Ξανθούλης Ξανθούλης του Ιωάννου. Ξανθούλης Στέλλα του Χρήστου. Παπαδημητρίου Δημήτριος του Ευρυπίδη. Πέτρου Αγλαία του Στεργίου. Τσερνάκης Αναστάσιος του Λαμπρινού. Τσερνάκη Άννα του Κυριάκου. Τσερνάκης Κυριάκος του Λαμπρινού. Τσερνάκης Λαμπρινός του Αναστασίου. Κουτζιτζάκης Αθανάσιος του Δημητρίου. Θα παρακαλούσα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ανέβουν επί σκηνής για την παράδοση των τιμητικών βραβείων στα ιδρυτικά μας μέλη. Πολλά από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου είναι δημένα με παραδοσιακές φορεσιές, που σημαίνει ότι μετά από 40 ολόκληρα χρόνια παραμένουν ενεργά και στηρίζουν τις δράσεις του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου σήμερα θυμούμε και τον κύριο Παρασκευόπουλο Αυγερινό, ο οποίος ως τότε νομικός σύμβουλος βοήθησε στην ίδρυση του Συλλόγου. Λόγοι πέραν της δικής του θέλησης τον κράτησαν μακριά από τη σημερινή μας εκδήλωση, όμως μας ευχαριστεί πολύ για την τιμή.
Σας ευχαριστούμε όλους για την προληπτική προσφορά σας στο Σύλλογο του χωριού μας. Ένα θερμό χειροκρότημα για τους ιδρυτές του Συλλόγου. Συνεχίζοντας τις βραβεύσεις μας, θα θέλαμε να καλέσουμε επί σκηνής τον κύριο Γεώργιο Ξανθούλη για να παραλάβει ένα τιμητικό βραβείο για την προσφορά του στην παράδοση, για την οποία τον ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα. 40 χρόνια υδρότας, 40 χρόνια γανάδα, 40 χρόνια να γυρίζεις και τον κόσμο και την Ελλάδα γύρω-γύρω με αυτή την ευλογημένη παράδοση, με την ιστορία και περάσαμε και οι αναμνήσεις, σκέψου πόσο νέοι ήμασταν πριν από 40 χρόνια. Σήμερα είμαστε μπαρμπάδες, παππούδες και ήθελα να πω σε αυτούς που λείψουν, που έχουν λείψει πλέον από τη ζωή μας, ότι μας λείπουνε κάθε φορά. Αυτό μόνο. Μας λείπουνε οι παπάδες, οι παππούδες, όλοι αυτοί που μας διδάξανε τα τραγούδια, τους χορούς και πιο πολύ το ήθος και το ύφος των μαυροθαλασσινών. Το σκεπασό είναι στη Μαύρη Θάλασσα. Εσύ κάθε βράδυ βλέπετε ειδήσεις. Σε εκείνες τις ειδήσεις που βλέπετε, εκεί είναι τα χωριά από όπου ήρθαν οι κάτοικοι εδώ. Αυτό ήθελα να πω και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σύλλογος να πάει μπροστά και θα πάει μπροστά, το απέδειξε. Ευχαριστούμε την όλη την ομίγυρη και τους φίλους που αγαπούν τους και πασό. Κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκδήλωσής μας, θα θέλαμε να τιμήσουμε έναν αγαπημένο μας συγχωριανό και φίλο, ο οποίος δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Ο αείμνηστος φίλος μας Νίκος Ντουντουλάκης υπήρξε ένα ενεργό μέλος του Συλλόγου και η προσφορά του τόσο ως απλό μέλος όσο και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν και είναι ανεκτίμητη. Επιπλέον είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να κρατήσει ζωντανή και αθάνατη την ιστορία του χωριού και κατά συνέπεια του Συλλόγου με τη συγγραφή του βιβλίου του με τίτλο «Σκεπαστό». Καλούμε λοιπόν επί σκηνής ένα άτομο της οικογένειάς του για να παραλάβει το τιμητικό βραβείο ως μια αναγνώριση της προσφοράς του στο Σύλλογο και ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τη μνήμη του. Ανθρώπους του, αλλά πίστευε πάρα πολύ και στις συλλογικές προσπάθειες. Και είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, είναι πολύ παρήγορο που βλέπουμε τα νέα παιδιά να συνεχίζουν αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, ο καθένας με τον τρόπο μας, για τον τόπο μας, για το χωριό μας. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας. Καλά να περάσουμε όλοι. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστούμε.
πριν προχωρήσω στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσής μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την εκδήλωσή μας θυμάμαι την παρουσία της η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Διαχείρισης της Καθημερινότητας, η κυρία Δαγκλή Πράπα Μαρία, την οποία θα θέλαμε να καλέσουμε επί σκηνής για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα και από εμένα. Έχουν περάσει 10 χρόνια που ήρθα πρώτη φορά στο Σκεπαστό και το επισκέφτηκα ως χορεύτρια τότε και χοροδιδάσκαλος. Θέλω να σας πω ότι και σήμερα είμαι εδώ με την ιδιότητα όχι της Αντιδημάρχου, αλλά με την ιδιότητα της φίλης, της χορεύτριας, της χοροδιδασκάλου, για να δω αυτούς τους υπέροχους μουσικούς, να δω τους φίλους μου οι οποίοι χορεύουν και φυσικά για να τιμήσω την πρόσκληση την οποία δέχθηκα από την διοίκηση. Θα ήθελα να συγχαρώ τη διοίκηση για τις τετραήμερες εκδηλώσεις. Το Σκεπαστό, όπως ανέβασαν τα παιδιά ένα βιντεάκι στο Facebook, το οποίο ρωτούσαν τι είναι το πανηγύρι. Για όλους μας, πιστέψτε με, που ασχολούμαστε με την παράδοση στο Δήμο Βόλπης, πάντοτε με το Σκεπαστό κλείνουν οι εκδηλώσεις μας και λέμε είναι το τέλος του καλοκαιριού. Ευχόμαστε, σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρη φυσικά ότι όλο αυτό θα στεφθεί με επιτυχία. Και θέλω ένα ζεστό χειροκρότημα για τη διοίκηση, γιατί ξέρετε, αυτά τα παιδιά κρατούν ζωντανή όλη την παράδοση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της ελευθερικής μας εκδήλωσης, στη μουσικοθεατρική παράσταση που θα παρακολουθήσατε. Προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε εν συντομία την ιστορία των χορευτικών ομάδων του Συλλόγου μας, παράλληλα με την ιστορία του χωριού. Το εγχείρημα αυτό, βέβαια, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με την υπάρχουσα χορευτική ομάδα και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη βοήθεια των παλιών χορευτών. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερους, ευελπιστώντας τη συμμετοχή τους και δημιουργήσαμε ένα αρχείο παλιών χορευτών. Επειδή καταλαβαίνετε όμως ότι τα λάθη είναι ανθρώπινα και σίγουρα θα έχουν ξεχάσει κάποιους, θα θέλαμε να μας το υπενθυμίσουν, έτσι ώστε να τους προσθέσουμε και εκείνους στο αρχείο μας για μελλοντική συμμετοχή σε εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν, στη σκηνή θα δείτε μικρούς σε ηλικία χορευτές, αλλά και μεγάλους. Θα δείτε έμπειρους χορευτές, αλλά και άπειρους. Θα δείτε παλιούς χορευτές, αλλά και νέους. Όλοι αυτοί έχουν κοινό το μεράκι για την παράδοση και το χορό και την αγάπη για το χωριό τους, το Σκεπαστό. Και γι' αυτό το λόγο αξίζουν το θερμότερό σας χειροκρότημα. Και για τα, η Δασκάλα μας έβαλε μια εργασία. Τι εργασία, κοριτσάκι μου? Για τα χρόνια τα παλιά, πώς ζούσαν οι άνθρωποι. Γιατί δεν ψάχνεις το κομπιούτερ, αφού εκεί είναι όλες οι γνώσεις μαζεμένες? Όχι, γιαγιά, μας είπανε να μην ψάξουμε στο ίντερνετ. Μας είπανε να ρωτήσουμε γιαγιάδες και παππούδες. Θα με βοηθήσεις, γεια. Τι να σε πω, παιδάκι μου, γουρία η γυναίκα. Στα κομπιούτερ και στα βιβλία τα λέμε πιο καλά. Όχι, γιαγιά, εσύ θέλες καλύτερα. Η κυρία μας είπε να βρούμε και παλιές φωτογραφίες. Τώρα μάλιστα, πιάσε αυτό το άλμπουμ για να δούμε μαζί και ό,τι θέλεις τώρα θα μου. Γιάκα, εδώ που είστε μαζεμένες γυναίκες με τις παραδοσιακές φορεσιές, τι είναι? Τη γιορτάζουμε στις 8 Ιανουαρίου της Αγίας Δομήνικης. Μπορώ να πάρω μέρος και εγώ σε αυτήν την παιδιά? Δεν είναι, κοριτσάκι μου. Είναι μόνο για τις παντρεμένες. Εσύ μπορείς μόνο να το παρακολουθήσεις. Κάθε χρόνο, στις 8 Ιανουαρίου της Αγίας Δομήνικης, αναβιώνει το έθιμο της Βάβος στο Σκεπαστό, του νομού Θεσσαλονίκης, όπως και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Το έθιμο της Βάβος το έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία, δηλαδή τη Βόρεια Θράκη. Ο χαρακτήρας της γιορτής είναι τιμητικός, κατά πρώτο και κύριο λόγο προς την Βάβο.
προς τη γυναίκα δηλαδή, που κάνοντας χρέη μαμής, βοηθούσε να έρθει στον κόσμο καινούργια ζωή. Κατά δεύτερο λόγο, στόχος της γιορτής ήταν να ξεφύγουν για μία μόνο ημέρα οι γυναίκες από την έννοια του σπιτιού τους. Να γλεντήσουν, να ξεφαντώσουν, μόνες χωρίς τους άντρες τους. Στη γιορτή αυτή της μπάμπος έπαιρναν και παίρνουν μέρος μόνο οι παντρεμένες γυναίκες, αυτές που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν μητέρες. Το πρωί λοιπόν αυτής της μέρας, όλες οι παντρεμένες γυναίκες του χωριού, ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές, μαζεύονται στο σπίτι της μπάμπος, παίρνοντας το δώρο για να αρχίσουν τη γιορτή. Συμβολικά με νερό και σαπούνι. Για να έχουν, λένε, τόσο εύκολη γένα, όσο εύκολα γλιστράει το σαπούνι με το νερό. Η μπάμπο έχει στολίσει στο μεταξύ το φλάβουρο, το λάβαρο της γιορτής. Το στολίζει με λουλούδια που συμβολίζουν την ομορφιά και την νεότητα, με καρπούς που συμβολίζουν τη γονιμότητα και τον καρπό της κοιλιάς. Στο φλάβουρο κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα που συμβολίζει το γρήγορο, το άμεσο αποτέλεσμα, δηλαδή τη γένα και την καινούργια ζωή. Μοιράζει σε όλες τις γυναίκες γλυκό ψωμί, τσουρέκι για καλή τύχη και με το φλάβουρο στο χέρι η μπάμπο αρχίζει το χορό. Thank you.
Αρέσει,
δεν σ' αρέσει, έτσι γινόταν. Μα επόμενος, κάθε φορά που σου λογαίνει τα χρόνια τα τελικά, κάτι σπαταράει μέσα. Θέλω να πέσω, να πέσω, πότε να βαστούν τα πόδια μου. Και έρχονται εικόνες στο μυαλό, ατεχνίδια και κινητικά, και κάθε φορά που στέκουν όλα αυτά, και μιλιάζει καμπούλα. Thank you.
Φωτογραφία είναι ένα ακόμα να γίνει από την κανένα. Θες να το πω, όχι με ίδιο που ακούσουν για πρώτη φορά, το άρεσα και έστειλε με τον ξενήτρα στους γονείς μου που με ζήτησε. Οι γονείς μου λέγουν. Τι θα πεις έδωσαν, μπορείς να σε ρωτήσουν. Κάπως έτσι. Φοβερό. Ναι, φοβερό ήταν στην αρχή. Σαν να πρέπει στην αρχή. Δεν ήξερες τι ήταν και ο γαγός. Ήμουν όμως με το τίτλο να πήγα καλά. Κάναμε παιδιά, εγγόνια, δυσέμπολα, ζήσαμε στερήσεις. Όλα τα καταφέραμε. Είχαμε αγάπη στο σπίτι μας. Γλυκιά, πικρή, ξινή, αλμυρή, όλες τις γεύσεις και όλα τα πρόνοτα για την αγάπη. Όπως και να είναι η ζωή του χωρίς αγάπη δεν γίνεται. Η ξαδέρφη μου είπε ήταν ο Φίδα. Πολύ όμορφη. Ναι, η μάνα την άρχα σαν περάσει και τα πλήρια σαν γαϊτάνο. Σφάχτηκαν τα λιγάκια για την κάρτα. Τι εννοεί σφάχτηκαν. Και εγώ. Όλοι τη νύχτα να γεμάνε τα μάνα αυτά στα κουβάρια. Σαν την ωραία λέει της θρίας που έγινε από όλο την εφόλου. Τελικά, ποιος την πήρε την ξαδέρφη. Ο έρωτας και ο θάνατος, ίδιες ματιά μας πούνε. Δεν το καταλαβαίνω. Τελικά, πολλά είναι τα καταλαβαίνω. Για μένα το πιο καταλαβαίνω είναι ο χρόνος. Που περνάει σαν νεράκι. Από τη γέννηση, από τα χρόνια, τα παιδικά, ως τον έρωτα, ήρθε ως τον θάνατο. Thank you.
Thank you.
αποκρισία σου. Δεν μπορώ να αποκρισίσω. Για τις σκέψεις του μυαλό μου και τις νομίζω σαν τις μέλισσες. Δεν ξέρω τι θα ήθελα να ζώσω εκείνα τα χρόνια. Σαν τότε η ζωή να ήταν ή πολιτική ή πολιτικά. Πώς, τι έχει καθημερινότητα. Αν θέλαμε να κάνουμε δουλειά, όσο δύσκολη ήταν η ζωή. Ζούσαμε μαζί, βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον. Είχαμε και τα γλέντια, τα πανηγύρια, τη νύχτα να κερδά τη ζωή. Τώρα θυμήθηκα εκείνη την ιστορία με το γλυκό του κουταλιό που έδινε στην αποθήκη στα κρυφά. Ναι, και η μάνα μου πήγε το παπάρι για να κεράσει και δεν το βρήκε. Το είχε το πάρει όλο. Ξέρεις, μ' άρεσε αυτό που είπες ότι σε είδα από την πρώτη φορά που συνοδεύτηκε. Αλλά αυτά τα σφαξίματα, οι προλέξεις, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Μα αυτές τις ξεχαστές, τα σφαξίματα στους πολέμους, είναι γεμάτη ιστορία των ανθρώπων όλης της ζωής. Πόσο κρίμα! Ναι, κρίμα, αλλά εμείς ας κρατήσουμε τα καλά. Τον αγώνα για ζωή, τη δημιουργία, το γέλιο, το τραγούδι, το χορό, την αγάπη. Και τη γέννηση από όλα τα γλυκά του κόσμου. Στο ρόλο της γιαγιάς, η κυρία Γεωργία Παγωνοπούλου. Και στο ρόλο της εγγονής, η μικρή μας Κωνσταντίνου Ελένη. Φυσικά, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε πάρει σάρκα και οστά εάν δεν ήτανε πρώτον και κύριον ο χοροδιδάσκαλός μας, ο Μιχάλης Ελευθεριάδης. Το Μιχάλη Ελευθεριάδη, το χοροδιδάσκαλό μας, τον καλούμε επί σκηνής για να παραλάβει μία, αν θα δέσμει. Ο Μιχάλης μετά από τόσα χρόνια θεωρείται οικογένεια για μας και είναι επίσης ο εμπνευστής της νεολαίας μας. Κάτι πολύ σημαντικό. Φυσικά, τα υπέροχα κείμενα που απολαύσατε και ακούσατε είναι δημιούργημα της κυρίας Γεωργίας Μακρογιώργου, που είναι... Την καλούμε επί σκηνής για την απονομή μιας ανθοδέσμης. Η κυρία Γεωργία Μακρογιώργου είναι ποιήτρια, συγγραφέας με πλήθος εκδόσεων στο βιογραφικό της και είναι νύφη στο χωριό μας. Είναι σύζυγος του δημοσιογράφου Πέτρου Τανανάκη και ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας και με πολύ χαρά μας έγραψε αυτά τα υπέροχα κείμενα. Όπως είπε και η Ευαγγελία, είμαι νύφη στο χωριό. Αυτά, όταν μου ανέθεσε να γράψω κάτι για το πανηγύρι, μου βγήκε τελείως αβίαστα, πάρα πολύ έτσι απλά και εύκολα, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές αφηγήσεις από την πεθερά μου, τη Σύρμα την Τανανάκη. Ένα μεγάλο μπράβο, κυρίως τα νέα τα παιδιά που συνεχίζουν αυτή την παράδοση των 40 χρόνων και κρατάνε και συσπυρώνουν τόσα νέα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία και καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό, πριν παρουσιάσω την ορχήστρα μας, θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή τον κύριο Ξανθούλη Σούλη, γιατί είχε την επιθυμία να μας απαγγείλει ένα ποίημα που έγραψε ο ίδιος για το χωριό μας. Ο κύριος Ξανθούλης είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και
Τον περιμένουμε να μας απαντήσει αυτά που δημιούργησε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα. Κυρία Πρόεδρε, μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ εσάς και το Διοικητικό Συμβούλιο για τον χρόνο των 2 ή 3 λεπτών που μου δώσετε για να διαβάσω ένα ποίημα που έγραψα. Δεν είμαι ποιητής, αλλά ούτε και ψώνιο, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είναι τα γεγονότα που συνέβηκαν στο χωριό μας. Και ξεκινάω με τον τίτλο «Το μικρό πανεπιστήμιο του Μπαρβαγιάννη», αφορμή παίρνοντας μια κουβέντα του Πέτρου Κύρου ή του Κύρου Πέτρου σε μια συζήτηση που έκανε ένα βράδυ. Διαβάζω το μικρό πανεπιστήμιο του Μπαρβαγιάννη. Είναι σε 2 ενωτικές. Πέτρες παντού εμάζευα και κάθε λιθαράκι για να τα βάλω όλα μαζί να κτίσω ένα σπιτάκι. Φαρδιά τα τείχη έκανα για να κρατούν το κρύο και να είναι μέσα πιο ζεστό για θα ήταν καφοδίο. Έτσι γοργά ξεκίνησα, περίσσω το μεράκι, πέτρα στην πέτρα το γιαπί, χτίζεται το σπιτάκι. Μεγάλο ύψος τούδουσα, 20 σκαλοπάτια και έκανα χώρους πόλητους και 4 δωμάτια. Με κόπους και με βάσανα το έχω τελειώσει και έφερα τη φαμίλια μου εκεί να μεγαλώσει. Έκανα και το καφενέ, με ούζα και σουβλάκια, jukebox που είχε μουσική για όλα τα μεράκια. Όποιος εκεί ερχότανε σαν φοιτητής περνούσε, παίρνοντας το πτυχίο του σαν να αποφοιτούσε. Και ποιος δεν έχει για να πει μια κάποια ιστορία, πως φίλοι εκεί κατέκτησε στην πρώτη ευκαιρία. Πως ήταν παιδική χαρά, κάποια παιδιά νομίσαν και μέσα στα δέντρα παίζανε και εμένα με κοιτούσαν. Δεν σας μάλλον παίξετε, μόνο να μην χτυπήσετε, χωρίς καρούμπαλα μετά στο σπίτι να γυρίσετε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, μου λένε οι Μπαρβαγιάννη. Θα ανάψεις πάλι σήμερα κάρβονα στο μαγκάλι. Γιατί ρωτάω με παιδιά, θέλετε να τα ανάψω, ποιο το δικό σας όφελος κάρβονα αν θα κάψω. Να έτσι όπως παίζουμε, στα δέντρα ένα γύρο, από σουβλάκια μυρωδιές θα έχουμε για μύρο. Ήτανε πάντα ανοιχτό εκείνο το μαγαζάκι, που αντί κλειδί σε κλειδαριά, είχε ένα καρφάκι. Όποιος καλά το γνώριζε, σαν να ήταν σπουδίτη, γύριζε λίγο το καρφί πάνω από το φεγγίτι. Έτσι η πόρτα κλείδωνε αργά το κάθε βράδυ, ή ήτανε αστροφεγγιά ή πίσω στο σκοτάδι. Και όσοι μέσα μπαίνανε, κάθονταν στο τραπέζι, μία δραχμή μέσα στο jukebox η μουσική να παίζει. Αγάπες ατελείωτες, μεγάλα καρδιοχτύπια, καυγάτες για το τίποτα, δεκάρα που είναι τρίπια. Πόσα και τι δεν έγινε μέσα σε αυτόν τον χώρο. Λες και ήταν θέλημα Θεού και ήταν δικό του χώρο. Δώρο. Σε δεύτερη ενότητα το θέτω λίγο διαφορετικά. Εδώ ήταν που θέλεψε φωτιά πολύ μεγάλη. Σαν κάποια σπίθα να έφυγε μέσα από το μαγκάλι. 2 φιγούρες κάθονται κάπου σε μια γωνία και μέσα στα μάτια από τη στιγμιά έβλεπες αγωνία. Ήρθα μια πρόταση να πω και αρχίζω από σένα. Τη γνώμη σου για να μου πεις και πάμε παραπέρα. Τι λες αν θα προτείναμε σε όλους τους χωριανούς σου, σύλλογο εδώ στο σκεπαστό, τι λέει γι' αυτό ο νου σου. Να πω και λίγο τρόμαξα γιατί βουνό μου εφάνει. Μα ο λόγος ο σταθερός όλα σε τάξη βάνει. Θέλω μου λέει να μου πεις και εσύ να μου υποδείξεις άτομα που είναι πραστήρια σε λίστα να μου δείξεις. Είναι καμπρός του σκεπαστού και ιδεών μπροστάρις με πείσμα και υπομονή και πόδιου μακελάρις. Ο Γιάννης ο Δημόπουλος, σταράτος μακελίσιος, πάντα μπροστά σαν αρχηγός, βέρος πελομονήσιος. Και εγώ δειλά του πρότεινα ένα μικρό Πελόπουλο που όλοι μας γνωρίζουμε, τον Στέλιο Διαμαντόπουλο. Δεν ξέρω αν είναι από ξέρω. Αυτόν προτείνω σαν αρχή αμέσως να καλέσουμε και μέσα από τις ιδέες του φωτιά να αποκαλέσουμε. Έχει ιδέες πάμπουλες που θα μας βοηθήσουν σε αυτό που πάει να γεννηθεί προβλήματα να λύσουν. Δεν ήταν ο μοναδικός. Κι άλλοι πρωταθήκαμε.
μου ήρθε ο τόσο αναφηγός κι ούτε στην λίστα μπήκα. Έτσι ξεκινήσαμε να γίνονται ζυμώσεις, έλα και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, το χέρι να μας δώσεις. Ήταν μια επανάσταση, θα έλεγα στο χωριό μας, που ό,τι και αν συνέβαινε, θα ήταν για το καλό μας. 40 χρόνια πέρασαν, χρόνια με δυσκολίες, κάποια που ήταν ήπια και λίγα με ευκολίες. Εμείς που είμαστε παρόν από όσους και από όσους ακόμα λείπουν, οι νέοι παίρνουν συμβουλή. Προσπάθειες για το καλό να μην εγκαταλείπουν. Το αφιερώνω ολόψυχα στον Γιάννη τον Δημόπουλο για την ιδέα και η οποία της. Στον Στέλιο Διαμαντόπουλο για την αμέριστη βοήθειά του. Στον Αυγερινό Παρασκευόπουλο για την αναγνώριση του Συλλόγου αναλαμβάνοντας ατελώς νομικές διαδικασίες. Και στον Γιώργο Ξανθούλη που με τη μουσική και τα τραγούδια του είτε από κοντά είτε από μακριά συνόδευε τα χωρητικά του Συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης το αφιερώνω σε όλους όσους προσπάθησαν στη λειτουργία του Συλλόγου και σε όλους τους χωριανούς και συγχωριανούς απανταχού γης. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, κυρία Πρόεδρε, ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ. Έχω αντίτυπα του ποιήματος, σας το πω έτσι, όποιος θέλει μπορεί να το ζητήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήταν παράληψής μου εάν έκλεινα την εκδήλωση χωρίς να αναφέρω ότι μας τιμούν με την παρουσία τους ο πάτερ μας, ο πάτερ Λαμπρινός, καθώς και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κεφαστού, κύριος Παρασκευάς Ηλίας, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη στήριξη και την αμέριστη συμπαράσταση στο έργο μας. Πριν προχωρήσω στην παρουσίαση των μουσικών μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι για τον εορτασμό των 40 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου προχωρήσαμε στη δημιουργία μιας επετειακής μπλούζας, την οποία όπως θα έχετε δει, φορούν πολλοί από τους εθελοντές μας που βρίσκονται στην κουζίνα. Η μπλούζα αυτή μπορεί να την προμηθευτεί όποιος θέλει, καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων μας, στη συμβολική τιμή των 8 ευρώ στο κτίριο της κοινότητας. Επίσης, για να εξακολουθεί να υπάρχει αυτός ο σύλλογος για άλλα 40 και βάλε χρόνια, θα θέλαμε να έχουμε συνεχώς νέα και ενεργά μέλη. Γι' αυτό το λόγο, όποιος ενδιαφέρεται επίσης να γίνει ενεργό μέλος του Συλλόγου μας, είμαστε στη διάθεσή του για περισσότερες πληροφορίες και για να τον εγγράψουμε στο Μητρό των Μελών μας. Την εκδήλωσή μας πλαισίωσαν οι μουσικοί Ζάρκος Νίκος στο κλαρίνο, Ζάχος Αντώνης στα χρουστά, Καραγούσης Βασίλης στη γάιδα και στο τραγούδι, Μιλωνάς Δημήτρης στο λαούτο και στο τραγούδι, Τσελακίνης Απόστολος στο κορδεόν. Τους ευχαριστούμε πολύ. Η ορχήστρα μας θα είναι στη διάθεσή σας για λίγη ακόμη ώρα, μέχρι να αρχίσει το after party μας για την νεολαία και όχι μόνο. Ελπίζουμε ο καιρός να είναι καλός και αύριο και σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο λαϊκοπαραδοσιακό γλέντι. Ευχαριστούμε. Oh,
Thank you.
το τρίτο, το μικρό τέλος.